θα δει αυτά που έχει. Κάθε δει και φορά είναι κάτι καινούριο. Ναι. Στο Κορίκιον συμβαίνουν άλλα πράγματα. Εκεί πάνω συμβαίνουν άλλα πράγματα. Τι είναι το Κορίκιον, κάτι το σαν. Το Κορίκιον είναι. Που έχει και μια εκκλησίτσα μικρή. Όχι, είναι τίποτα. Όχι, το είναι σπήλαιο το οποίο έχει σύραγγα η οποία φτάνει μέχρι την άφησα. Έλα. Να πούμε. Φαντάζεσαι. Θα σας δείξω μέχρι που φτάνει απέναντι. Θα το δείτε εκεί που. Μήπως φτάνει και πιο κάτω. Α, δεν ξέρω. Πιο κάτω, πού να το ξέρω. Έτσι λέει οι σπηλαιολόγοι που την έχουν εξερευνήσει. Έχουν πει ότι φτάνει μέχρι πέρα. Θα ακούσει ιστορίες από το Γιαννουλάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Τι θέλει, πού, για πού. Πώς τα βλέπετε? Αλλάζουν. Γενικά, ναι, όλο το πακέτο. Πώς τα βλέπετε? Αλλάζουν. Αλλάζουν, ναι. Και πολύ ο ουρανός αλλάζει. Χθες ειδικά ήταν διάφορα χρώματα και προσπαθούν να κρύψουν πράγματα. Είχε πολλά σύννεφα χθες. Δεν ξέρω, μου ήρθε η ιδέα ότι προσπαθούν να κρύψουν πράγματα. Πολλά σύννεφα, δεν είναι. Ψεκάζουν, σίγουρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Θα κάνω ένα τροχάδι εδώ. Αυτό πλέον είναι το συμπαντικό αυγό. Φεύγουμε από τα όρια του κοσμικού και ερχόμαστε πλέον στο συμπαντικό αυγό και βλέπουμε πώς αναπτύχθηκε πια ο Πυθαγόριος κανόνας με την όχι πώς αναπτύχθηκε, πώς συσχετίστηκε ο Πυθαγόριος κανόνας με την δημιουργία των ήχων. Έτσι, δημιουργία των ήχων, παιδιά, δεν είναι κάτι μια απλή υπόθεση. Είναι αυτό που μας προδίδει και μας διευκρινίζει τον τρόπο της ανάπτυξης του χωροχρονικού συνεχούς. Και ό,τι συνεπάγει το χωροχρονικό συνεχές. Γιατί το χωροχρονικό συνεχές έχει ο χώρος και ο χρόνος του βασίζεται στην μονάδα της δεκάτης. Και η μονάδα της δεκάτης είναι μια πολλαπλασιαστική εξέλιξη του 1 και 2, 3 και 3, 6 και 4, 10, της τετάρτης δηλαδή. Της τετρακτής. Αυτή είναι η μονάδα η οποία αναπτύσσεται το χωροχρονικό συνεχές. Για τα πάντα. Αυτό τώρα που μάθαμε σε όλες, αυτό ακριβώς, αυτό που μάθαμε σε κοσμικό επίπεδο τι συνέβη, τώρα ερχόμαστε να το δούμε με τι τρόπο κάθεται στο σύμπαν. Και από την μορφή της τετραμέρειας που είχαμε σε κοσμικό επίπεδο, δηλαδή το σταυρό μέσα στο κέντρο του κοσμικού αυγού, ερχόμαστε τώρα στην μορφή της ορθής γωνίας. Αυτό είναι την πεμπτουσία του σχήματος του δική. Ναι, ναι, ναι. Από κοσμικό πάμε συμπαντικό. Από κοσμικό πάμε συμπαντικό και έχουμε πάλι την ίδια ανάπτυξη. Κάθε τι ακτίνα, μονάδα όμως. Εισπνοή. Ένα. Έλξη. Πρώτη μέρα. Ναι. Η πρώτη έλξη. Ναι. Είναι το δεύτερο, η δεύτερη συλλαβή από το Α. Αχα. Γιατί είναι η δεύτερη συλλαβή από το Α? Γιατί είναι το φως. Και το φως είναι στην δεύτερη στιγμή της δημιουργίας της ζωής. Έλξη και εκεί δημιουργείται το φως. Ναι. Με την έλξη. Ναι, ναι, ναι. Δημιουργείται η έλξη που είναι το αλ. Αλ είναι το πρώτο. Αλ, αλ είναι το πρώτο. Να το κάνω, να το καταλάβετε. Έχουμε το ένα, όχι, ένα είναι εδώ, μία μονάδα, μονάδα, μία. Και έχουμε αλφα. Έχουμε δύο συλλαβές. Έχουμε δύο συλλαβές. Έχουμε αλ, σφίγγω και φα.
Το καταλάβατε? Ναι. Το φάει είναι η άποση, όχι. Το φάει είναι η άποση, η δική του. 1 και 2, 3 και 3, 6 και 4, 10. Α, το φάει γιατί να το βάλουμε από κάτω. Το καταλαβαίνετε? Ναι. Όχι. Είναι λογικό. Δεν εννοεί αυτό. Όχι, 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 όχι. Δηλαδή μέσα στο αλφα. Μέσα στο αλφα. Το κομμάτι του φάει είναι... Έχουμε το όλον. Μια ιερά τετρακτή δηλαδή. Ε? Μια ιερά τετρακτή. Η οποία είναι αυτό το μυστικό που από την πρώτη μέρα μας προλέγει η γέννηση του παντός ότι θα υπάρξει ιερά τετρακτής. Ακριβώς. Δηλαδή και το πρώτο είναι δισύλλαβο, είναι δίχρονο. Κατ' ουσίαν, γιατί έχουμε τετραμέρια. 1, 2, 3, 4. Άρα το 4 μπορούμε να το μοιράσουμε σε 2. Ουσιαστικά το φι είναι που δημιουργεί την άποψη. Την άποψη. Το φι είναι αυτό που δημιουργεί την άποψη. Είναι λογικό για λόγω και του σχήματός που δημιουργεί. Μα είναι η φυγή. Φι, αυτό σημαίνει φυγή. Ένα ακόμα 6-18. Ένα ακόμα 6-18. Μόνο και μόνο το σχήμα του αλφα να δει σαν το χώρο, το φι είναι αυτό που έχει τον κάμπο, το άξονα. Ακριβώς. Αυτό θα περιστραφεί. Θα περιστραφεί για να ανοίξει και να απλώσει. Μπράβο, και γι' αυτό γίνεται. Και έχουμε αλφα, λάμδα, φι και αλφα. Δηλαδή έχουμε τις δύο μορφές του φωτός, της πρώτης διαδικασίας. Και έχουμε το πρώτο, είναι η έλξη, το ενεργειακό πεδίο της έλξης. Και το δεύτερο είναι το ενεργειακό πεδίο της άποσης του φωτός. Έτσι. Στο τριγωνάκι όμως, το κομμάτι φα είναι η έλξη όμως τώρα. Ναι, άλλο εκεί. Άλλο εκεί. Όχι, εδώ έχουμε άλλο πράγμα. Τώρα ξεκινάμε από την μονάδα 1. Από το εν. Είναι το φα. Και έχουμε εδώ εν. Μία μονάδα. Πρώτη μέρα. Το πάνω. Το πάνω. Ναι. Αυτό στην πορεία θα μοιραστεί σε 3 κομμάτια. θα τμηματιστεί σε 3 κομμάτια. Λοιπόν, οπότε από εδώ και πέρα βλέπουμε ποια είναι η ανάπτυξη του. Έλξη. Άποση. Το 2-3 είναι άποση. Το 2 και το 3. Τα οποία γεννιούνται 2 νέοι ήχοι κατά τη διάρκεια του φωτός. Στο φα. Όταν πλέον μπαίνει σε λειτουργικότητα το φα, η άποση δηλαδή. Δημιουργούνται 1 και 2. Το ένα είναι το μη και το άλλο είναι το ρε. Πώς το καταλαβαίνω πάλι με αυτό το σχήμα που έχετε. Έλξη, δηλαδή δημιουργούνται και εκεί πέρα και το χρυσού, το 1, 2, 3 που λέγατε. Είναι, μην είμαστε μακριά από εκεί. Είμαστε μακριά από εκεί. Πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Ναι, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι 7 γύρω-γύρω, θα το δεις παρακάτω. Θα μπορεί να... Και μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι 7 μονάδες, μονές κάθετες ακτίνες, 7 μονές κάθετες ακτίνες. Να, όχι του ήλιου, της δημιουργίας των 7 ημερών, του λόγου, κάθετη ακτίνα είναι και μία μέρα της δημιουργίας και ένας νέος ήχος που γεννιέται. Και βλέπουμε τώρα ότι εδώ στην κάθετη ακτίνα γεννιέται η πρώτη ιερά τετρακτής, το αλφα. Και αυτό μέσα του, όταν δημιουργεί την άποση, σε αυτό το σημείο εδώ, κάτσε να το βάλω σωστά για να μην αρχίσει. Λοιπόν, και όταν δημιουργείται εδώ, και έχουμε 1 και 2, 3 και 3, 6. Να, ο πρώτος τέλειος αριθμός. Αλλά δεν είναι ολόκληρο. Μέσα στο αλφα, αυτό. Αυτό όλο θα το λαμβάνετε ως ένα ενιαίο α. Okay. Αυτό είναι εν δυνάμει, δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Θα εμφανιστούν όταν έρθει η σειρά τους να εμφανιστούν εδώ. Και κοιτάξτε πώς έρχονται. Είναι η συχνότητα η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για την αυξητική ορμόνη. Γι' αυτό είναι ο πρώτος ήχος που γεννιέται εγκάρσια εσωτερική. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις, δεν το δημιουργεί. Ακόμα όχι. Okay. Όταν θα γεννηθεί θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της αυξητικής ορμόνης. Δεν έχουμε πει ακόμα την υποτίμωση αν και να μπορεί να γεννηθεί. Όχι, όχι, ακόμα είμαστε μακριά. Πολύ μακριά. Αυτό δεν αντιστοιχεί πάλι στο τριγωνάκι το άλλο με το 1, 2, 3. Απλά κάνουμε περισσότερο. Όχι. Όχι, γιατί το τριγωνάκι με το 1, 2, 3 είναι μόνο 3 η κάθετη η έλξη. Άρα είναι πιο μόνο. Μετά. Είναι πιο μετά. Είναι πρόδρομη η κατάσταση. Α, αυτό είναι πιο πριν. Αυτή είναι πρόδρομη. Α, οκ, εντάξει, okay, εντάξει. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι, είναι αφού κάνει. Είναι ο πρώτος, η πρώτη μέρα. Okay. Η διαδικασία τη πρώτη μέρα. Άρα και ο χρόνος και όλα αυτά είναι πολύ πιο μετά από την πρώτη. Αργότερα. Okay. Ακόμα είμαστε σε ανάπτυξη. Πριν στην... τον έρωτα είναι αυτά και το. Αυτά είναι μετά τον έρωτα. Α, είναι μετά. Μετά τον έρωτα. Λοιπόν, έχουμε. Άρα δηλαδή, πριν ακόμα γεννηθεί με την αυξητική ορμόνη, μας προλέγει τι θα ακολουθήσει. Είναι η προστασία, η άμυνα, η αμυντική θωράκιση, η οποία θα υπάρχει κατά την διάρκεια της απελευθέρωσης των ψυχών. Γιατί? Γιατί είναι στο 1, το 2 και το 3. Στο 3 ακριβώς θα απελευθερωθούν οι ψυχές. Όχι όμως γιατί θα έρθει και θα γεννηθεί στην θέση 4. Εκεί που θα αποφασιστεί να απελευθερωθούν οι ψυχές. Έτσι, κρυφά ακόμα, μυστικά, υπάρχει, αλλά δεν το ξέρει κανένας. Εντάξει, το ξέρει όμως ο Απόλλων. Γι' αυτό ήταν μάτης. Γι' αυτό και το ένστικτο. Όχι, το ένστικτο είναι άλλο πράγμα. Το ένστικτο είναι άλλο πράγμα. Ναι, ναι. Το ένστικτο είναι άλλο πράγμα. Όπως λέτε το ίδιο πράγμα άλλες λέξεις. Όχι. Ανεπτυγμένος αυτά τα άτομα. Αυτοματικές ικανότητες. Όχι, το θέμα, το ένστικτο είναι... Το ένστικτο είναι άλλο πράγμα από τη μαντική. Άλλο η μαντική και άλλο ένστικτο. Είναι διαφορετικό τελείως, είναι άλλο επίπεδο, είναι εντελώς διαφορετικό επίπεδο αυτό. Εδώ τώρα μπαίνουμε και έχουμε την ανάπτυξη των τριών μελών και πάμε παρακάτω να δούμε άλλο πράγμα. Λοιπόν, και αφού έχει δημιουργηθεί εδώ, στην 2, θέση 2, το βλέπετε, μάλιστα. Θυμόσαστε που σας είπα ότι ο Κρόνος, ναι, γι' αυτό το πήρε το Σι, γιατί αμέσως μετά από την γέννησή του γεννήθηκε το Σι. Άρα, μόνο στο Σι είχε πρόσβαση, πουθενά αλλού, στο Ρε ήταν του Φα. Και το Φα σε ποιον ανήκει? Στον ουρανό. Το Ντο ανήκει στον Δία, στον Δία, αλλά όχι στον Κρόνο. Στον Κρόνο αρχικά, δεν έχει ο Δίας, ναι. Αλλά δεν μπορεί να φύγει από το Σι για να πάει στο Λα, γιατί το Λα ανήκει σε άλλον. Ανήκει στον Εθέρα. Στον Εθέρα. Στον Εθέρα, γιατί το διεκδικεί ο Ποσειδών. Μπράβο, κάτι είναι άλλο. Γιατί το διεκδικεί ο Ποσειδών και το παίρνει ο Ποσειδών όταν γεννιέται. Δεν μπορεί να τον ακουμπήσει ο Κρόνος στον Εθέρα, εξάλλου. Όχι, με την καμία Παναγία, ας πούμε. Δεν πλησιάζει και δεν μπορεί να πλησιάζει γιατί είναι, υπάρχει διαχωριστική εδώ. Όχι, είναι και ο Εθέρας είναι κάτι πολύ θεϊκό για να το πλησιάσει ο Κρόνος όσο επίπεδο. Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν γίνεται, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να περάσει εδώ, υπάρχει φραγμός εδώ. Εδώ δεν περνάει. Από εδώ μπορεί να πάει εδώ. Δηλαδή από να φύγει, να πάει να κρυφτεί. Μπορεί. Άρα η εύκολη μετάβαση γίνεται στις ορθές γωνίες. Ακριβώς. Ισχύει ότι το αδρενοχρώμιο είναι μέρος του Εθέρα. Το αδρενοχρώμιο είναι, δεν το ξέρω αν είναι. Δεν... Είναι κάτι που δεν το ξέρω. Λέμε ότι είναι ένα μέρος του Εθέρα. Μα το παρόν. Είναι πολλά μέρη που έχει ο άνθρωπος εθεριακά. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Το αίμα μας. Γιατί το δέρμα μας δεν είναι εθεριακό. Είναι. Έτσι. Έχεις είναι το πιο σπουδαίο όργανο από όλα το δέρμα. Είπα ότι είναι ένα μέρος του Εθέρα. Είπα ότι είναι ένα τμήμα. Το τμήμα του Εθέρα. Το έτσι.
τμηματίζεται σε πάρα πολλά μέλη ο αιθέρας. Ίσως να έχει μια τι? Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Έτσι, μα είναι θεριακό το... Αυτό προσπαθούν να κάνουν, να σχηματίσουν συνθετικά τον αιθέρα. Αυτό το κάνουν, παιδιά, από την ημέρα που σκοτώσανε τον Διόνυσο και του πήραν τα 72 κομμάτια για να φτιάξουν τους κλόνους αυτούς οι οποίοι τους έκλεισε μετά ο Δίας στο υπόγειο. Το ασημένιο γένος. Λοιπόν, συγγνώμη, ο Διόνυσος. Ποια? Ιστορία της Σταύρωσης, από τότε ξεκίνησε. Της Σταύρωσης, όχι. Τον εκτέλεσαν, τον σκότωσαν και τον έκοψαν 72 κομμάτια του. Το Διόνυσο. Ναι. Ο Διόνυσος δεν απεικονίζεται στο Σταυρό. Και οι σταυρωμένες απεικονίζονται, αλλά είναι άλλος Διόνυσος αυτός. Θα τα βάλουμε σε αυτό και μιλάμε και τον πρώτο Διόνυσο τώρα. Πώς είναι Διόνυσο. Όχι ο Ζαχαρέας, όχι ο Ζαχαρέας είναι η παραποίηση του Διόνυσου. Είναι άλλο, τον άλλο. Κάτσε, τον σκοτώσαν τον Διόνυσο και το λέει. Οι Τιτάνες τον σκοτώσαν τον Διόνυσο. Ότι αμελήσανε. Δεν το λέει η ιστορία αυτή. Δεν το λέει. Διαβάστε Ισίωρο, παιδιά. Σας ξαναλέω, διαβάστε Ισίωρο. Και μετά πώς ξανά αναστήθηκε ο Διόνυσος. Ό,τι μάθαμε στο σχολείο είναι ψέματα. Διαβάστε Ισίωρο, διαβάστε Ισίωρο. Το τον σκότωσαν οι Τιτάνες. Οι Τιτάνες, ποιοι Τιτάνες όμως. Γιατί λέει ο Νου. Τα χειμεριακά παιδιά του Κρόνου. Εντάξει. Αυτοί οι οποίοι ήρθαν σε ρήξη με το Δία. Αυτοί τον σκότωσαν. Και γιατί? Για να πάρουν στοιχεία και να δημιουργήσουν τους κλόνους, τους ανθρωπόμορφους κλόνους με την σύσταση των ζώων στην έκτη διάσταση. Την οποία την έχουν γατζώσει και δεν την κουνάνε καθόλου. Την θεωρούν 666. Και εκεί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Και τι έγινε εκεί, την ώρα που τον έχουν και τον έχουν τμηματίσει, τον έχουν κάνει κομμάτια, 72 κομμάτια, γιατί πήρε ο καθένας από ένα, 72 βασιλείς, 72 τμήματα, εντάξει. Και να έσωσε τη καρδιά του, νομίζω, το αίμα του τι. Πήγε η Αθηνά, στέλνει την Αθηνά και παίρνει την καρδιά, για να μην μπορούν να φτιάξουν ομοίωμα με ηχόρ. Κυριολεκτικά. Και κρατάει την καρδιά του Διονύσου τώρα η Θεά Αθηνά και την προστατεύει με τι? Με τον αυλό που φτιάχνει. Αυλός τι σημαίνει? Άβληση, προάβλιος, άβλιος χώρος, άβλακας, όχι διεύλος. Ο αυλός είναι προστατευμένος χώρος. Είναι προάβλιο, αυλή. Αυτό σημαίνει. Προστατευμένος όρος. Και άβλακας. Γύρω-γύρω. Ή τάφρος. Που το τάφρος βγήκε από άλλη έννοια. Να μου κάνει ενεργειακό πεδίο. Ενεργειακό πεδίο. Αναστήθηκε διάλος. Παίζει με τον αυλό η Θεά Αθηνά και διατηρεί την παλμικότητα και την ταλάντωση της καρδιάς μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να ξανααναστηθεί ο Διόνυσος. Και αναστήθηκε. Ο δεύτερος Διόνυσος. Από εδώ και πέρα. Άλλο. Ο δεύτερος. Ο Διόνυσος μετά την Ανάσταση. Δεν είναι ο δε άλλος Διόνυσος ο Ζαγραίας που λένε. Γιατί τον είναι Ζαγραφή. Ζα. Από τα ζώα. Από τα ζώα τα οποία πήραν μορφή ανθρώπινη από τη σάρκα του. Και έτσι επέβαλαν από την πίσω πόρτα για τον εξευμενισμό του Διονύσου την θανάτωση μέσω θυσίας των ζώων. Καταλαβαίνετε τι, πόσο βρώμικο παιχνίδι έχει παιχτεί. Δεν φτάνει που τον σκοτώσανε. Σκοτώνει. Και το όνομά του και την ύπαρξή του τα πάντα. Και φέρνουν και θυσιάζουν μοσχάρια, βόδια. Που τα βόδια πιανού ζώα είναι. Ακριβώς. Τυχαίο.
αν το έχουμε φάει με το κουτάλι. Με το κουτάλι το έχουμε φάει. Αλλά πού να μας πουν αλήθεια. Δεν έχουν μάθει να λένε μία αλήθεια. Μία. Καμία. Άρα κάτω στην Ινδία που το έχουν με την ιερό. Που δεν το πειράζουν. Ναι, το έχουν. Και... γιατί πιστεύουν στον Απόλλωνα. Ινδία. Πώς πού βγαίνει. Στο να... Ινδία είναι αποδίας. Ινδία σημαίνει Ινδίας. Ινδία. Πώς Deutschland σημαίνει Deutsch, Do, Dias. Ναι, ναι, εντάξει, τα έχουμε πει και αυτά, θα εξηγούμε. Μα από την εξέδεια του Διονύσου έγιναν και οι Ινδίες. Έτσι. Λοιπόν, ο... άρα, ναι, για μια φορά ακόμα, βλέπουμε ότι το παιχνίδι είναι χοντροστημένο, καλοστημένο και ο στόχος της ήταν να μπορούν και να διεισδύσουν μέσα στο φιλοσοφικό ιερατείο της αρχαίας Ελλάδος, το οποίο το μετέτρεψαν σε θρησκευτικό ιερατείο. Πάμε πολύ πίσω. Πολύ. Ποια? Πολύ πριν. Μιλάμε για περίοδο τώρα πριν την Μινωική Κρήτη. Τι πριν την Μινωική. Γιατί Μινίες, Μίνωας έχουν συγγένεια όλα αυτά. Μικίμες, όλα έχουν συγγένεια. Μα και στη Λεμουρία και στην Ατλαντίδα ήταν πολύ παλιά. Το πέρασε. Αυτό είναι πολύ πίσω. Δηλαδή μου αυτό το πράγμα υπήρχε από τότε. Κατάλαβες, δηλαδή είναι μάσκηρα. Είναι πολύ πίσω το πράγμα, είναι πάρα πολύ πίσω. Και σας εξηγώ ότι αυτό έγινε κατά την περίοδο των αψιμαχιών, των τελευταίων αψιμαχιών μεταξύ τιτανομαχιών. Ή τίτανε πολύ πίσω. Αυτό έγινε. Θέλοντας όμως τώρα, μια στιγμή και θα το ξεχάσω αυτό. Θέλοντας όμως τώρα να εξισώσουν την τιμωρία του ταυρόμορφου Βαάλ, θυσίασαν βολιά. Με τον Διόνυσο τον Ζαχαρέα. Καταλαβαίνετε τι κάνανε. Με τον Βαάλ. Με τον Βαάλ. Με θυσία. Εγώ ξέρω ότι είναι, είναι δαίμονας. Αυτός είναι ο Βαάλ. Ο Βαάλ είναι ένας από τους 72 βασιλείς, ο οποίος είναι ταυροκέφαλος. Ταυρόμορφος. Αυτό πράγμα. Αυτός είναι. Ο οποίος ήταν ο βασιλέας, αυτός που, το βασιλικό κομμάτι το οποίο διοικούσε την Βαβυλώνα. Και ό,τι έχει να κάνει από Β' είναι δικό τους. Όπως Βαάλ, Βελιάλ και. Να θα βλέπετε σύμφωνα με Β'. Και το Β' τι είναι, παιδιά? Είναι μισό 8. Το μισό 8. Το έχει κόψει. Είναι το μισό 8 ακριβώς. Το έχει κόψει στη μέση. Ο Κρόνος το κόψε στη μέση το μισό 8. Και γιατί το κόψε στη μέση? Γιατί κόπηκε στη μέση? Γιατί κόψε το ίδιο του πατέρα. Όχι μόνο αυτό. Γιατί έχασε. Έχασε από την σπερματοδομή και έχασε και από το αίμα. Και αυτό το κόβει στη μέση. Και έρχεται και το ενώνει αυτό με ένα κομμάτι Διονύσου και ένα κομμάτι ζώου. Καταλαβαίνετε τι έκανε? Σαν DNA. Το DNA. Πήρε τη σάρκα του Διονύσου. Πήρε τη σάρκα του Διονύσου και αυτό είμαι. Και αυτό τον κόψανε, τον τεμαχίσανε και, το, και του πήραν τα κομμάτια. Γενικά πειράμε. Μα από εκεί έφτιαξε το ασημένιο γένος, ρε παιδιά. Καταλαβαίνετε πόσο βαθύ και πόσο σπουδαίο είναι αυτό που σας λέω τώρα? Δεν είναι τόσο συμβολικό όσο ακούγεται. Συμβολικό πραγματικό. Είναι πραγματικό. Ναι, πολύ. Ναι. Να πω τώρα πως να δούμε πόσο σπουδαία είναι η γλώσσα μας. Γιατί ας πούμε το ρήμα κλέβω δεν γράφεται με ε-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 
Με β' γράφεται γιατί προδίδει την καταγωγή της πράξης του χρόνου. Γιατί είναι χρόνιο το β'. Δεν είναι γλώσσα.
Και γιατί λέμε κάθε τι ακτίνα και το επαναλαμβάνω, 1, 2, 3, α, β και γ. Τυχαίο είναι. Δεν είναι τυχαίο. Και κοιτάξτε, κοιτάξτε μαθηματικούς τύπους που έχουν. Το α, φ, β και γάμα. Γιατί το β έχει ένα α, ενώ τα άλλα έχουν δύο α. Το γάμα έχει δύο α. Έχει τις δύο ενέργειες του β και του α. Του α, του πρώτου α. Α, εν, φα, α πάλι, τέταρτο. Πρώτο και τετρακτής, ολοκληρωμένη. Από το 1 μέχρι το 10. Το β δεν τα έχει. Δεν έχει ολοκληρώσει. Όχι. Αντί για α, δεύτερο, έχει ένα ήττα. Έχει το ήττα, που συνδέει. Που τι σημαίνει, τι συνδέει. Τα δύο. Τις δύο κάθετες ακτίνες. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίες πού ανήκουν αυτές οι δύο κάθετες ακτίνες. Στην εντεκάτη. Στην εντεκάτη, ναι. Τι θέλει να κάνει να περάσει την εντεκάτη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να την περάσει. Δεν μπορεί να την περάσει την εντεκάτη. Γιατί η γραμμή η μεσαία ανήκει σε ποιον. Στον... Όχι. Στην ήρα. Το ήττα είναι της ήρας, παιδιά. Αλλά εγώ γιατί ήταν και ήλιος, γι' αυτό είπα Απόλλωνας. Θα μπορούσε να είναι και ήλιος. Ο ήλιος είναι από το ή, αλλά είναι από το κεντρικό ήλιο του Σιρίου το ήττα της ήρας. Γιατί ο Σύριος έχει τρεις ήλιους. Ναι. Έχει το μικρό. Το μεσαίο. Το μεσαίο, ο οποίος είναι σκοτεινός, σκούρος. Σκούρος είναι. Δηλαδή σκούρος και έχει και το μεγάλο Σύριο προς τον οποίο κατευθυνόμαστε, προς τον μεγάλο κατευθυνόμαστε. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει τώρα εδώ. Οπότε πως είναι δυνατόν να περάσουν τώρα, θα περάσουμε το σκοτεινό ήλιο του Σύριου, τώρα το περνάμε στην εντεκάτη. Τώρα, στις μέρες μας θα τον περάσουμε. Θα τον περάσουμε. Βεβαίως, από εκεί περνάμε τώρα. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω μετά από το θέμα μου. Ενεργειακά είναι. Όχι, κανονικά. Κανονικά. Το ηλιακό σύστημα θα περάσει μέσα από αυτόν. Μέσα από την ενεργειακή επιρροή. Από την ενεργειακή του επιρροή, ακριβώς. Γιατί... Το θα υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι. Όχι τώρα, τώρα, τώρα. Εντάξει. Τώρα, τώρα, μέσα στο καλοκαίρι λένε βροχές, κατοικίδες, ιστορίες, τέτοια. Πάντα έτσι λένε. Όχι, όχι, φυσικά φαινόμενα. Θα έχουμε άλλα πράγματα. Θα έχουμε άλλα πράγματα. Θα εμφανιστούν άλλα πράγματα τα οποία δεν τα... Θα έχουμε καλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα για να το πάμε το πάρμα λίγο παρακάτω για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Έτσι, δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Ας πάμε πίσω πάλι, γιατί ξεφύγαμε. Στον ντο ήμασταν. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στον ντο. Δημιουργείται τον ντο και γεννάει εγκάρσια στην άποση εδώ, σι και λα. Και έτσι δημιουργήθηκε και το νούμερο 2. Και πάμε τώρα στο νούμερο 3. Και έρχεται το σολ. Το σολ τώρα βρίσκεται στην ίδια κίνηση με το φα. Που τι σημαίνει? Ιερά τετραχτής. Και όχι μόνο. Σημαίνει ότι έχει απόλυτη σύνδεση με το φα το σολ. Ναι, είναι από κάτω το, αν το δούμε, Σπύριο. Είναι το παιδί του. Είναι το παιδί του. Είναι το παιδί του, το θυμάμαι. Είναι η ολοκλήρωσή του. Είναι η εβδόμη του. Το παιδί του είναι τον ντο. Είναι η ολοκλήρωσή του. Το σολ είναι η ολοκλήρωση του φα. Γιατί μετά το σολ έρχεται δεύτερο φα. Είναι, ναι, συνδέοντά μας. Το βλέπετε. Άρα δηλαδή, εδώ εμφανίζεται η ογδόη. Η ογδόη, εδώ εμφανίζεται η ογδόη, γιατί το φα ήταν προηγουμένως εδώ. Και από εδώ εννοείται, α,
Η οκτάβα. Η οποία, τι σημαίνει οκτάβα, είναι οι δύο πλευρές του λάμδα της θέσης 2. Βλέπω ότι στις μονές μέρες της υπουργίας έχουμε το φα και το σολ. Ενώ στις ζυγές μέρες, με το 4, βλέπουμε χρόνο δηλαδή. Όχι. Όχι, όπως και πριν στο προηγούμενο είχε... Όχι. Λοιπόν, τι είναι εδώ. Εδώ έχουμε την 12η. Έχουμε την πρώτη δεκάτη. Η πρώτη δεκάτη ποια είναι, η Ιερά Τετραρτής. Και δημιουργείται μέχρι τον Ντό. Η Ιερά Τετραρτής, η πρώτη. Στον Ντό τώρα, αντί για 10, δημιουργείται η 8η. Και έρχεται, και πώς δημιουργείται, αυτό που κόβει εδώ. Και ποια είναι αυτά που λείπουνε, δύο στοιχεία. Αίμα. Και σπέρμα. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αίμα και σπέρμα. Λείπουν δύο μονάδες. Έτσι. Αυτά που χυθήκανε στο σύμπαν από τον ουρανό. Από τα οποία ο ουρανός έφτιαξε. Με το αίμα έφτιαξε τους μελίες, τους γίγαντες και τις ερηνίες. Και με το σπέρμα έφτιαξε την Αφροδίτη. Μόνο την Αφροδίτη. Γι' αυτό είναι το πρώτο άλφα της πεντάλφας η Αφροδίτη. Της πεντουσίας. Αφ. Ναι. Το αφ. Είναι το παιδί του. Το θυμόσαστε το αφ. Αφ. Ναι. Τι σημαίνει αφ. Διαβάζοντας ανάποδα. Αφ. Είναι αφ. Και το άλλο είναι αφ. Λα. Στο άλφα. Ναι, είναι λα. Διαβάζοντας... Και το άλλο είναι... Αφ, λα. Αφροδίτη, λα. Τι σημαίνει λα. Αντίστροφα. Ποσειδών. Η ολοκλήρωση του εθεριακού πεδίου. Την οποία κατέχει ο Ποσειδών. Δηλαδή, έτσι διαβάζουμε άλλο, έτσι διαβάζουμε άλλο. Ναι. Γι' αυτό λέω η ελληνική γλώσσα. Όπως και να τη διαβάσεις, θα βγάλεις νόημα μαθηματικό. Αρκεί να σου κόψει και να αρχίσεις να διαβάζεις κι έτσι. Γιατί διαβάζεται έτσι, διαβάζεται έτσι, διαβάζεται έτσι, διαβάζεται έτσι, διαβάζεται έτσι, διαβάζεται έτσι. Ισχύει και στα κείμενα αυτό έτσι. Για όλα, τα πάντα. Και τον αναγραμματισμό δηλαδή, και μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Μπράβο. Αυτό ήταν το μυστικό στο οποίο βασίζονται όλοι οι φιλόσοφοι για αυτά που έγραφαν. Γιατί ήταν αδύνατον να πούν και να ερμηνεύσουν αυτά, δεν θα μπορούσε να τα αντέξει ο Κοσμάκης. Πρέπει να αποσυμβολήσει το κοινό. Ακριβώς. Παιδιά, πρέπει να ξεκινήσεις από τα 20. Όπως ήμουν τυχερός και ξεκίνησα εγώ.